Δεύτερο μέρος της εκπομπής στη σπηλιά του Πλάτωνα με τον Θοδωρή Μεχλιζόγλου και τον Περικλή Δανόπουλο. Και καλωσορίζουμε τον φίλο μου, τον πολύ καλό μας φίλο, τον γάτο πατέρα, τον έδωσα κανονικά, τον Λεωνίδα τον Παπαδόπουλο από το «Δεν πληρώνω ενίο μέτωπο». Καλησπέρα σε όλους. Καλό χειμώνα να πούμε, έτσι να μην το κρύψουμε άλλωστε. Με χαρά. Όπως είπαμε και πριν, γατοπατέρα και όχι εργατοπατέρα, έτσι. Γιατί άκουγα πριν, άκουγα την εκπομπή, ωραία τα λέγατε. Με χρειαζόσασταν. Σας άκουγα με μεγάλη ευχαρίστηση. Λοιπόν, είπαμε, θα το πούμε καλύτερα τώρα. Είπαμε πολλά. Εγώ θα ξεκινήσω ανάποδα, επειδή σε ήθελα όταν την κάναμε την αναφορά. Θα κάνεις και θέλω έτσι μια ψήφα. Θες να μου βάλεις την μπανανόφλουδα ναι, για το... Εννοείται. Θέλω να μου πεις για το περίφημο συνέδριο του Ταλίν. Εντάξει, πάντοτε. Η θέση μου εμένα είναι, να σου πω καταρχάς, η θέση μου είναι ότι... Ρώτησε τον άνθρωπο να πει τη γνώμη του. Όχι. Ανεξαρτήτως του ότι η σύγκριση είναι αδόκιμη, εγώ θεωρώ ότι όλα αυτά γίνονται για να αποειδεολογικοποιηθεί κάθε να αποειδεολογικοποιηθούν τα πάντα, γιατί η παγκοσμιοποίηση δεν θέλει ιδεολογήματα, δεν θέλει ιδεολογίες, και να ουσιαστικά να ξεπληθούν αυτά τα οποία γίνονται σήμερα, τα οποία είναι σαφώς πολύ χειρότερα από όσα καταμαρτυρούν τόσο στον ναζισμό όσο και στον σταλινισμό, γιατί εγώ το ξεχωρίζω. Σωστά, συμφωνώ. Συμφωνώ με την προσέγγιση σου. Επίσης, να πούμε γενικώς, και αυτό αφορά τα πάντα, έτσι, ότι όταν γίνεται κάποια επίθεση ιδεολογική, πολιτική, ακόμα και προσωπική, έτσι, σε κάτι, πάντα έχει σημασία ποιος την κάνει και για ποιο λόγο την κάνει. Έτσι. Δηλαδή, αυτό μετράει, πιστεύω. Και συνεπώς, τώρα, όπου βρισκόμαστε σε μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις του καπιταλιστικού συστήματος παγκοσμίως, έτσι, όπου τα μέσα και τα εργαλεία τα οποία έχει επιστρατεύσει όλος ο πυρήνας του συστήματος, αλλά και η νομεγκλατούρα και τα και όλοι, τέλος πάντων, οι γραφειοκράτες, οι ολιγάρχες, οι γραφειοκράτες, δηλαδή το πολιτικό τους προσωπικό, και όχι μόνο, δηλαδή και τραπεζίτες, κεντρικοί τραπεζίτες και ούτω καθεξής, ΜΚΟ από εδώ από εκεί, προσπαθούν αυτή τη στιγμή να κάνουν τι, δηλαδή να δείξουν τον κομμουνισμό, τον σταλινισμό, ας το πούμε έτσι, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει παρέλθει, ας πούμε, και ανεπιστρεπτεί, έτσι. Εδώ μιλούμε για τέτοιες ιστορίες. Αντιλαμβανόμαστε ότι για να έχουν αυτή την ανάγκη, για ποιο λόγο προσπαθούν να το κάνουν αυτό που κάνουν, η αστική τους δημοκρατία, η οποία βρωμάει από εκατομμύρια έτη φωτός μακριά, τα έτη φωτός είναι μονάδα απόσταση για όποιον, η αστική τους δημοκρατία βρωμάει, τα χέρια της αστική τους δημοκρατίας είναι βαμμένα με αίμα, να πούμε, και να μην το πάμε πολύ πίσω, όπως το πήγες εσύ Περικλή και πολύ καλά έκανες, ας πούμε, για το Βέλγιο, τη Γαλλία, τις απικίες, όλα αυτά που πες ότι τότε δεν ήταν και αστικές δημοκρατίες, ήταν όμως οι πρόγονοι, οι πολιτικοί και ας το πούμε ιστορικοί πρόγονοι αυτών, οι οποίοι δείχνουν τώρα με το δάχτυλο. Ας δούμε τώρα τι κάνει η αστική δημοκρατία στη Συρία, τι κάνει στην Ιεμένη, και επίσης και σε πάρα πολλές άλλες χώρες, ας μην αναφέρω μία-μία, και ας δούμε επίσης με ποιους συνεργάζεται η αστική δημοκρατία. Όταν βλέπεις η αστική δημοκρατία, ας πούμε, για παράδειγμα, να κουνάει το δάχτυλο σε καθεστώτα τα οποία θεωρεί αντιδημοκρατικά, και από την άλλη συνεργάζεται, ας πούμε, με τη Σαουδική Αραβία, συνεργάζεται με την Ουκρανία του Ποροσέγκο, αυτό τον Νεοναζί, και με πολλές άλλες. Άμα δούμε, δηλαδή, ιδίως σε κράτη τα οποία μπορεί να μην γνωρίζουμε και σε υπήρους που μπορεί να γνωρίζουμε λιγότερο, με ποιους συνεργάζεται και ποιους θεωρεί, ας πούμε, ποιους έχει περιπολού, τότε θα αντιληφθούμε ακριβώς ποιο είναι και το σχέδιο και για ποιο λόγο γίνονται όλα αυτά. Συνεπώς, μπορεί να τους έχει περιπολού τώρα και μετά από λίγο καιρό να τους καθαρίσει. Ξέρεις, είναι... Σωστά. Έτσι είναι και χρήσιμη ηλίθιοι όλοι αυτοί. Ναι, όπως το Κατάρ, είδαμε το Κατάρ, ας πούμε, πώς το είχαν στην αγκαλιά τους και στην κούνια. και ξαφνικά έγινε μήτρα τρομοκρατών το Κατάρ, ενώ η Σαουδική Αραβία, ας πούμε, είναι μήτρα ειρήνης και ευημερίας. Και εδώ έρχεται ο πολιτικός Ιαννός που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πουλάει πολιτική μαγιά στην Εσθονία, που τον παίρνει, αλλά είναι πρόθυμος όμως να πάει όποτε το ζητηθεί, και πήγε πρόσφατα
όπως υπήρξε στην Ουκρανία, ο πρωθυπουργός ο ίδιος. Πολύ σωστά. Επίσης, και όχι μόνο αυτό. Επίσης, επίσκεψη στον κύριο Πορόσο. Δηλαδή, όχι μόνο αυτό. Ο Κοντονής, ο οποίος καλά έκανε και. Άσχετο. Αν ήθελε πολύ εύκολα, αν ήθελε να καταδικάσει τον ναζισμό εμπράκτος, θα μπορούσε να υπογράψει επιτέλους ως υπουργός δικαιοσύνης. Ακριβώς. Για τις αποζημιώσεις για το δίστομο. Οπότε να καταδικάσουμε αυτόν τον τρόπο τον ναζισμό έμπρακτα και χωρίς πολλές φανφάρες και επί της ουσίας. Αυτός δεν έκανε αυτό. Επέλεξε μια ανώδυνη καταγγελία, στην οποία ας πούμε, ακόμα και κάποιοι κεντρώοι βουλευτές της Εσθονίας, όπως είδα, συνυπέγραψαν κτλ. Αυτή είναι η light αριστερά, η οποία είναι η μνημονιακή αριστερά. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, βέβαια, και διάφοροι άλλοι τέτοιοι κλόουν του συστήματος. Μπορεί να λένε ότι είναι Σοβιετία, αλλά αυτή είναι απλά μια μνημονιακή κυβέρνηση, ένα μνημονιακό καθεστώς, το οποίο έχει λειτουργήσει και συνεχίζει να λειτουργεί και επιβάλλει ανελευθερία, επιβάλλει κατοχή πραγματικά στη χώρα μας και επιβάλλει διάλυση των πάντων, διάλυση οποιοδήποτε εργασιακού δικαιώματος, ξεπούλημα του εθνικού πλούτου κτλ. Και δεν έχει καμία σχέση με τη Σοβιετία. Είτε κάποιος αρέσκεται στη Σοβιετία, είτε όχι. Εγώ προσωπικά το σταλινισμό τον απεχθάνω. Μου είναι μια τελείως διαφορετική λογική να κάνεις μια εξ αριστερών κριτική, ας πούμε. Και είναι τελείως διαφορετικό. Αδερφέ, να κουνάει το δάχτυλο. Να σε βάλω λιγάκι σε αυτό που είπες ακριβώς. Καταρχάς, και μόνο η απολυτική έννοια Σοβιετία, που είναι τελείως απολυτική. Τελείως. Δείχνει και το επίπεδο των ανθρώπων, το λένε. Έκανα μια ολόκληρη εκπομπή. Είναι σαν το ανομία η Σοβιετία. Ίσως, ναι. Νομίζω ότι την κάναμε μαζί. Δεν ξέρω αν την κάναμε μαζί. Στην οποία με αποδεικτικά στοιχεία, αν το πάρουμε μεγαλύτερη Σοβιετία από τις ΗΠΑ, δεν υπάρχει. Με την έννοια που τις δίνουν, του κρατισμού. Έτσι. Και το πώς δηλαδή το κράτος χειρίζεται τα λεφτά των φορολογουμένων. Η Αμερική δεν ήταν αυτή η οποία διέσωσε τις τράπεζες οι οποίες καταραίανε και το πλήρωσε ο πολίτης με το. Σωστά. Η Αμερική δεν ήταν που κάνει ένα πόλεμο για να ευνοηθούν πέντε εταιρείες που φτιάχνουν το Ιράκ. Η Χαλιμπάρτον κλπ. Δηλαδή είναι δηλαδή κλασική περίπτωση ενός κράτους το οποίο ουσιαστικά εκεί δεν έχει δημοσίους υπαλλήλους. Έχει τα στελέχη των τραπεζών που παίρνουν μπόνους για να καταστρέφουν κόσμο και κοσμάκι. Έτσι. Και αυτό το ονομάζουν καπιταλισμό ή το ονομάζουν ελεύθερη οικονομία. Όχι, Σοβιετία είναι, παιδιά. Αν το πάρουμε με αυτούς τους όρους, δεν υπάρχει Σοβιετία. Σοβιετία με τη Φράπορτ μέσα στην Ελλάδα, ναι, υπάρχει το αεροδρόμιο και αυτά. Σωστά. Αυτά είναι αυτή τη στιγμή, τα γέλια στην, να πούμε. Στην Ελλάδα ακριβώς έρχονται ξένες κρατικές εταιρείες. Και καβατζώνουν. Η Κόσκο το λιμάνι. Η Κόσκο, η Φράπορτ, η Deutsche Telekom, η Eni. Του σιδηροδρόμου, όλες αυτές είναι εταιρείες που το ιταλικό, το γερμανικό και το κινέζικο δημόσιο έχει εξ ολοκλήρου την εταιρεία ή το πλειοψηφικό πακέτο. Κάποια κρατήδια. Οι οποίες έρχονται ή κάποια κρατήδια, ας πούμε. Όπως η Φράπορτ, ας πούμε, που είναι το Essen. Του Essen, ναι. Και έρχονται αυτές να πάρουν ουσιαστικά τον δημόσιο πλούτο για να τον κρατικοποιήσουν υπέρ άλλων χωρών και συνολικά ενός καπιταλιστικού σχεδίου άλλων χωρών. Έτσι είναι σχεδιασμένη η κοινωνία, έτσι είναι σχεδιασμένη η σφαίρα. Η Ελλάδα απλά έχει το μειονέκτημα να ανοίξει στις απικίες και ως στις χώρες. Στην περιφέρεια του καπιταλισμού. Ναι, μπράβο. Είναι μια, και πλέον είναι τελείως έχει γίνει μια απικία, ας πούμε, καθαρά. Έχει απικιακά χαρακτηριστικά. Το βλέπουμε σε κάθε ευκαιρία αυτό το πράγμα. Ο Κοντονής, βλέπουμε, ο οποίος ξαφνικά του ήρθε να γράφει τα μανιφέστα υπέρ του σοσιαλισμού και κατά του ναζισμού. Είναι αυτός ο οποίος όταν δεν του κάτσε, ας πούμε, σωστά, γιατί είναι και άσχετη και άχρηστη εκτός των άλλων και ανίκανη, τελευταία στιγμή έβαλε μέσα σε νομοσχέδια για την εκπαίδευση αλλαγές προκειμένου να πάρει φωτογραφικά την πλατφόρμα των ηλεκτρονικών πληστηριασμών συντοπίτης του ο Θεοδός της News Phone Ελλάς, προκειμένου να μπορούν να ασκούν μόχλευση στα ακίνητα και στο τραπεζικό σύστημα. Είναι το επόμενο. Κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Θα λίγο τα λογά σου, γιατί είναι το κύριο, το σημαντικό θέμα που θα αναλύσουμε. Έδωσα πάσα. Ναι, ναι, όχι, γιατί. Έδωσε πάσα τον εαυτό του. Εδώ είσαι συντερφόρ. Πασταδόρ είμαστε εμείς, δηλαδή ο Θοδωρής είναι το δεξί εξτρέμ. Εγώ είμαι ο κρυφός από πίσω από που με τροφοδοτεί. Λοιπόν, ναι, εγώ εκεί θα το πήγαινα ουσιαστικά.
Αλλά πριν το πάω, θα πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα να πάρει και ανάσα, γιατί σε πήραμε μονορούφι, μπήκε μέσα και να μιλά. Ναι, έπιασε και μονορούφι. Να πάρουμε και μια μουσική ανάσα όμω. Λεωνίδα, πριν πάμε στο κύριο θέμα, να πούμε ότι εντάξει, δεν θα το δούμε σαν θέματα, ούτε καμία σχέση. Είναι ένα θέμα το οποίο θα μπορούσε να έχει μια άλλη σημασία, αλλά έχει με πολύ μεγάλη σημασία όταν βγαίνει από συγκεκριμένα χείλη και όταν βγαίνει από συγκεκριμένα έντυπα. Ένας δημοσιογράφος, δεν θα πω το όνομά του, γιατί εγώ δεν κάνω διαφήμιση τζάμπα, δεν κάνω ούτε και με χρήμα διαφήμιση σε κανέναν, αλλά κυρίως δεν την κάνω τζάμπα. Ένας πρώην φίλος δημοσιογράφος, στα Νέα, με άρθρο του «Η αυτοκτονία της λογικής», εγκαλεί την Ελλάδα γιατί τόσο καιρό δεν αναγνωρίζει πλέον τα Σκόπια με την ονομασία Μακεδονία. Η άποψή μου εμένα καθαρή είναι ότι δεν είναι το θέμα του ονόματος τόσο πολύ, όσο είναι οι αλυτρωτισμοί που κρύβονται και η προσπάθεια επαναχάραξης των σειρών, η οποία επικηρύνεται παγκοσμίως. Ακριβώς. Αυτά ο κύριος δεν τα έχει πάρει λάβει υπόψη του. Είναι δημοσιογράφος που προέρχεται από το Αντί, αλλά όλοι αυτοί έχουν επιχειρήσει μια φοβερή κυβίστηση. Η Κομανέτς πλέον έχει κατακερματιστεί στη μνήμη όλων μας. Οι κυβιστήσεις που έχουν γίνει στα μνημονιακά χρόνια είναι απίστευτες. Δηλαδή είναι πλέον, θα βγει ολυμπιακό άθλημα που θα λέγεται μνημονιακή κολοτούμπα κανονική. Μνημονιακή όμως. Δηλαδή, και όπου οι Έλληνες όλοι θα παίρνουν από τον πρώτο έως τον όλα τα μετάλλια. Καταρχήν μπορείς να το προτείνεις να διαβάσεις και λίγο ιστορία. Ναι, εν πάση περιπτώσει, εγώ του προτείνω να, δει για τους να αλλάξει το άρθρο και να γράψει για την λογική της αυτοκτονίας, έτσι και ακολουθήσουμε όλη αυτή την ταξίτικη μπουρδολογία την οποία μας προτείνει. Αυτό το αναφέρω, γιατί έπρεπε να το αναφέρω. Εντάξει, είναι... ναι, το ζήτημα σε αυτό, μια και με ναι. συμπεριέλαβες, να πούμε ότι το ζήτημα δεν είναι ακριβώς της ονομασίας αυτής καθ' αυτής. Είναι όντως του αλυτρωτισμού και της απόπειρας επαναχάραξης των συνόρων. Φυσικά, για όσους έτσι με ευκολία, ας πούμε, για αφέλεια ή μη, λένε ότι σιγά τώρα τα Σκόπια θα σας πάρουν τη Μακεδονία κτλ. Εντάξει, αυτά είναι αστεία πράγματα. Ο πιο εύκολος τρόπος για τον υπεριαλιστικό παράγοντα είναι να δημιουργεί τέτοιου είδους εθνικές, φυλετικές, εθνοτικές, ιστορικές παραχαράξεις, προκειμένου να μπορείς να θέτει ζητήματα, να δημιουργεί καταπιεστές και καταπιεσμένους, να έρχεται μετά να... Κρατικά μορφώματα, ναι, όπως το Κόσοβο. Να έρχεται μετά να υπερασπιστεί τους καταπιεσμένους. Έτσι. Προκειμένου να μπορέσει ουσιαστικά να πατήσει πόδι. Ακριβώς. Αυτό είναι το ζήτημα. Ακριβώς. Και αν βλέπουμε αυτό, αν δεν βλέπουμε μάλλον αυτό και βλέπουμε οτιδήποτε άλλο, τότε χάνουμε την πραγματικότητα. Μακάρι να ζούσαμε σε έναν κόσμο χωρίς σύνορα, με συμφιλειωμένους λαούς, οι οποίοι να έχουν κοινά συμφέροντα και να μπορούν να είναι κύριοι στον τόπο τους, στο σπίτι τους κτλ. Ακριβώς. Ακριβώς. Ο διεθνισμός και ο πατριωτισμός, όταν εκεί ταυτίζονται ακριβώς. Λοιπόν, το σπίτι μου είναι η πατρίδα μου. Μακάρι να μην είχαμε τέτοιες ανάγκες, δηλαδή να υπάρχουν στα στρατά, στα σύνορα. Ακριβώς. Γιατί θα υπήρχαν φίλοι. Αλλά δυστυχώς, από τη στιγμή που βρισκόμαστε στον καπιταλισμό και ιδίως στη συγκεκριμένη φάση του καπιταλισμού, ο υπεριαλισμός έχει βγει με τα μπούνια μπροστά, τότε όλα αυτά είναι πολύ επικίνδυνα πράγματα, γιατί δεν θέλει πολύ να μπεις, ας πούμε, μέσα σε σχέδια αμερικάνικα και όχι μόνο, έτσι, όπου θα πούνε ότι εντάξει, τώρα αυτό δεν μας βγαίνει καλά, ας το αλλάξουμε λίγο, να το πάμε λίγο αλλιώς, προκειμένου να πατήσουμε πόδι καλύτερα εκεί, γιατί οι άλλοι μας είπαν τα άλλα και ούτω καθεξής. Τέλος πάντων, διάφορες ιστορίες. Οι οποίες κατά καιρούς έχουν ανάγκη να ρίξουν και μερικές βόμβες, γιατί πρέπει να δουλέψει και η πολεμική, η αμυντική βιομηχανία. Έτσι, εμείς στην Ελλάδα έχουμε πολύ πρόσφατη τη Χούντα, έτσι. Δηλαδή, μην το πάμε πάρα πολύ μακριά. Μπορεί να μην άλλαξαν τα σύνορα της Ελλάδας, άλλαξαν τα σύνορα της Κύπρου όμως. Όσο και αν δεν το βλέπουν κάποιοι. Και άλλαξε το καθεστώς της Ελλάδας προς το πολύ χειρότερο. Δηλαδή, να πούμε ότι όλα αυτά. Μπορεί, ας πούμε, για παράδειγμα, εγώ να μην είχα γεννηθεί στη Χούντα και κάποιοι συνομήλικοί μου να μην τα έχουν βιώσει, με αποτέλεσμα θεωρούν ότι και είναι λίγο θεωρία συνωμοσίας. Όμως αν δούμε παραδίπλα, λίγο πιο δίπλα ή από την άλλη πλευρά, θα δούμε ότι είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν και συμβαίνουν κάπως έτσι.
Όχι αλλιώς, ούτε γυρνάει ουρανός ανάποδα. Καλά, βέβαια, αν θέλεις, έχουμε τον άνθρωπο που μας τα εξιστορήσει. Εγώ μωρό ήμουν και εγώ. Εγώ γεννήθηκα ένα χρόνο πριν τον Λεωνίδα, οπότε δεν. Λοιπόν. Ό,τι θυμάσαι λίγο λιγότερο. Λοιπόν, φτάσαμε λοιπόν στο επίμαχο σημείο, στο οποίο έχουμε σε πρώτη φάση τρία ονόματα, τα οποία ταυτίζονται. Το ένα όνομα είναι του κ. Κοντονή. Το άλλο όνομα του κυρίου Θεοδόση. Εγώ θα βάλω για το ξεκάρφωμα και το όνομα του κυρίου Τζαμακλή. Ναι. Για... Να πούμε το εξής καταρχάς. Αυτό που παίζει έντονα. Όλοι αυτοί είναι ένα πολιτικό προσωπικό. Άλλοι έχουν κάποια συμφέροντα παραπάνω. Άλλοι κάποια συμφέροντα λιγότερα. Άλλοι έχουν οι ίδιοι, οι συγγενείς τους... άμεσο συμφέρον με την μαζική εκποίηση της λαϊκής περιουσίας. Αυτό θα βιώσουμε. Υπάρχει μία ανάλυση αυτού του πράγματος, η οποία είναι εξοργιστική. Δηλαδή πράγματα τα οποία δεν πιστεύαμε ποτέ ότι θα έρθουν στη χώρα μας. Μαζική πληστηριασμοί, 5.000 πληστηριασμούς θέλουν να κάνουν μέσα στο 2017 επίσημα πλέον. Ναι. Ήδη έχουν πάρει το δρόμο τους, οι 3.100 κάτι ας πούμε έχουν ήδη μπει ας πούμε, έχουν δρομολογηθεί. Πληροφορηθεί ότι φτάνουν ειδοποιητήρια. Και ακούστε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θέλει 10.000 πληστηριασμού στο χρόνο. Έτσι ζήτησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έτσι ζήτησε ο κύριος Ντράγκη, δηλαδή με ποιο δικαίωμα, έτσι. Να πούμε επίσης ότι. Ναι. Αφού τόσα θέλουν. Τόσα θέλουν. Τόσα τους λείπουν. Τόσα τους λείπουν. Να τους δώσουμε κάτι παραπάνω. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι οι ΣΥΡΙΖΕΙ πλέον δεν είναι απλά κάποιοι ανίκανοι ή εν πάση περιπτώσει υποταγμένοι στην καλύτερη των περιπτώσεων ή κάποιοι δούροι ήπιοι στη χειρότερη των περιπτώσεων. Είναι πλέον και κάτι άλλο. Είναι οργανική. Μπράβο, ακριβώς. Είναι άνθρωποι του αντίπαλου στρατοπέδου, οι οποίοι ξέραν πάρα πολύ καλά τι έκαναν και μπήκαν στην κυβέρνηση. Και έχουν εκτός από εκτελεστικά όργανα, είναι και άνθρωποι που έχουν και ίδιο συμφέρον. Αυτό καταλαβαίνουμε πλέον, γιατί επαναλαμβανόμενη σύμπτωση πάβει να είναι σύμπτωση. Έτσι βλέπουμε φαινόμενα Τζαμακλή με τον γιο του, οι οποίοι ας πούμε έχουν άμεσα συμφέροντα από τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Ως κοράκια ίδιοι. Ως κοράκια, και μάλιστα έβλεπα εντελώς τυχαία και το βιογραφικό, το είχα βάλει και στην σελίδα στο Facebook, στο προφίλ μου, του κύριου Τζαμακλή, του βουλευτή, έτσι. Ο οποίος κιόλας στο βιογραφικό του έλεγε ότι συμμετείχε στα κινήματα, ας πούμε, τις πλατείες, τους αγανακτισμένους, κατά του έμφυα και το καθεξής. Τώρα, προφανώς όλοι αυτοί θα αρχίσουν να συμμετέχουν στα κινήματα κατά του έμφυα, όταν περάσουν όμως όλα τα ακίνητα στα μεγάλα funds, τα οποία πλέον για να μπορέσουν να οικονομήσουν, θα πρέπει να έχουν έμφυα τα ακίνητα, αλλιώς θα τους έρχεται μαζικός έμφυα. Και ήδη έχει αρχίσει και γίνεται η κουβέντα ότι θα πρέπει να φύγει ο έμφυα. Πότε θα φύγει ο έμφυα όμως? Όταν φύγουν και τα ακίνητα από τα χέρια του ελληνικού λαού. Επίσης, κάτι άλλο το οποίο είναι αρκετά σημαντικό να πούμε είναι το εξής, έτσι. Ότι πλέον. Κάτι που δεν έχει να κάνει μόνο με τις τράπεζες, γιατί αυτό ισχύει από το 2016 με τις τράπεζες, ότι πλέον και για χρέη στο δημόσιο, στις εφορίες, στα ασφαλιστικά ταμεία κτλ., όπου θα υπαχθούν τα κατασκευμένα ακίνητα στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και στην πλατφόρμα, θα βγαίνουν σύμφωνα με την εμπορική αξία. Ποιος θα βάλει αυτή την εμπορική αξία? Αυτή την εμπορική αξία μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να την προσδιορίσει κανένας. Έτσι. Και δεν την έχει ρυθμίσει ούτε η ίδια η αγορά, γιατί δεν υπάρχει. Ακριβώς. Δεν υπάρχει αγορά κινήτων. Λοιπόν, όμως θα υπάρχει ο αρμόδιος, ο επιτετραμένος, ο οποίος θα ρυθμίζει την εμπορική αξία του κάθε ακινήτου. Φαντάζομαι ότι θα είναι δοτός του τέτοιου. Ακριβώς. Θα είναι ακριβώς ο άνθρωπος, ο κατάλληλος άνθρωπος για την κατάλληλη θέση. Θα είναι όπως έχουμε το φούχτελ στο. Θα είναι κάποιοι υπάλληλοι τέλος πάντων, οι οποίοι θα υπάγονται σε ένα σύστημα φούχτελ. Να πούμε λοιπόν ότι μπορούν να βγαίνουν στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς ακίνητα. Και πρώτες κατοικίες εννοείται, έτσι, οι οποίες ούτως ή άλλως ποτέ δεν προστατεύονταν ούτε από νόμους κατσέλου ούτε από τίποτα για χρέη στο δημόσιο. Να πούμε ότι θα μπορούν να βγουν θεωρητικά σε πληστηριασμό ακόμα και για λίγα ευρώ ατύπος ο πιτσιλής
έχει δώσει εντολή. Τώρα περνάμε και στο πλαίσιο, ας πούμε, της παραφιλολογίας και του. Ο Πιτσιλής, ο Γενικός Γραμματέας της ΑΔΕ, για όσους ξέρουν. ΑΔΕ, όχι Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εισόδων, ανεξάρτητη αρχή δημοσίων. Ανεξάρτητη από ποιους, δηλαδή από τους Έλληνες πολίτες. Και προφανώς ανεξάρτητα πάντα από τη βούλησή μας. Ακριβώς. Και εξαρτημένη από τη γνωστή ευρωπαϊκή γραφειοκρατία. Και μην ξεχνάς ότι μια τέτοια ανεξάρτητη αρχή ήταν και το Κιλστάτ. Σωστά. Τι έχει πει ο κ. Πιτσιλής? Ακούστε λιγάκι, γιατί αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Έχει πει, ρε παιδιά, ατύπως έχει δώσει εντολή να μην βγαίνουν σε πληστηριασμούς ακίνητα για κάτω από 500 ευρώ. Σοπαρέ. Δηλαδή για 600 ευρώ να βγαίνουν. Και ατύπω. Θεωρητικά μπορεί να βγουν για ένα ευρώ. Ένα ευρώ χρωστά μπορεί να στο βγάλει σε πληστηριασμό το ακίνητό σου η εφορία. Εκεί έχουμε φτάσει. Κοίταξε, ο κ. Πιτσιλής, μην ξεχνάμε, γιατί τον είχα στην προηγούμενη εκπομπή σε τιμητική θέση. Είναι αυτό ο οποίο βγήκε φόρα παρτίδα με αφορμή εκείνο το περιβόητο πυροβολισμό στον αέρα που ήταν στο Βόλο, κάπου, εκείνου του με τα παγωτά. Και είπα ότι τέρμα η τρομοκρατία. Οι νόμοι θα γίνουν πολύ πιο σκληροί. Ναι. Δηλαδή τέρμα θα μπαίνουν ένοπλα τάγματα. Ναι, θα μπαίνουν ένοπλα τάγματα κτλ. Νομίζω. Και θα το κρατάμε εδώ αυτό, δεν το συνεχίζω. Συνέχισε ότι φαντάζομαι λες. Ότι τα ένοπλα τάγματα θα πηγαίνουν και στου Λάτσι, στου Μπόμπολα, στου Βαρδινογιάννη, έτσι, στο Περιστέρι. Θα πηγαίνουν. Θα πηγαίνουν τα ένοπλα κάποια τάγματα. Κάποια στιγμή θα πηγαίνουν, Λεωνίδα, όταν στρατιές από ανθρώπους οι οποίοι δεν θα έχουν τίποτα να χάσουν. Άλλα ένοπλα τάγματα. Θα πηγαίνουν πια προς τα εκεί και για να προστατεύσουν τον Μπόμπολα. Ναι. Λοιπόν, ακριβώς. Αυτό που έχουμε λοιπόν είναι αφενός αυτά που είπε την άτυπη η εντολή του Πιτσιλή για κάτω από 500 ευρώ να μην βγαίνει το σπίτι κάποιος στον πληστηριασμό. Σημαντικό. Και από την άλλη έχουμε και την άτυπη πάλι βούληση των τραπεζών και αυτό τα κανάλια, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης διαπλοκής πραγματικά, τα οποία φυσικά έχουν τώρα μανιάσει υπέρ των ηλεκτρονικών πληστηριασμών, όπως και η Νέα Δημοκρατία, έτσι. Λένε καθαρά ότι έχουμε δώσει εντολή να μην βγαίνουν οι πρώτες κατοικίες. Άτυπη εντολή και αυτή. Έχουμε λοιπόν άτυπες εντολές. Από τη μία από το κράτος, το οποίο είναι συνδεδεμένο άμεσα με την με το γερμανικό κεφάλαιο κατά κύριο λόγο, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Και από την άλλη έχουμε τις τράπεζες, οι οποίες ουσιαστικά ελέγχονται πλήρως πλέον από funds 100%. Ήδη τα μεγάλα κοράκια funds είναι στρατηγικοί επενδυτές και μεγαλομέτοχοι στις βασικές τράπεζες της χώρας. Ο Πόλσον συγκεκριμένα. Ο Πόλσον, ας πούμε, είναι στρατηγικός επενδυτής στην Πειραιώς. Και επίσης μην τα είναι... ο κόσμος, δεν μιλάμε για τον Πόλσον, τον υπουργό οικονομικών που είναι στέλεχος της. Αυτό ήταν ο. Ο Χένι, αυτό είναι για τον Τζον Πόλσον. Για τον Τζον Πόλσον, τον Αμερικανό. Που έχει το Fund Paulson Co. Ο οποίος είναι πλέον στην Τράπεζα Πυραιώς και έχει και στρατηγική θέση και στην Alpha Bank. Απλά δεν έχει ασκήσει ακόμα μέσω του Δούσου. Δεν ξέρω τι ακριβώς κάνουν. Τα νόμιμα δικαιώματα του πολίτη. Των συστημικών τραπεζών είναι και η Τράπεζα Αττικής που προσφάτως πούλησε 1,2 δις τα δάνεια σε. Σωστά. Η Τράπεζα Αττικής έχει πουλήσει ήδη στην Oldridge τα δάνειά της. Ήδη η ACTU έχει πάρει τα κόκκινα δάνεια της Alpha Bank. Ισπανική ACTU, η οποία είναι πολυεθνική, δηλαδή έχει εξαγοραστεί από τη Lindorf που είναι ένα νορβηγικό φαντ το οποίο έχει αμερικάνικα κεφάλαια. Δηλαδή τώρα το ισπανικό, τώρα μην το ψάχνει όπως η Τράπεζα Πειραιώς είναι ελληνική, α πούμε. Ναι, όπως και η Τράπεζα της Ελλάδας είναι καθαρά ελληνική. Ναι, όπως η Τράπεζα της Ελλάδας είναι καθαρά ελληνική. Όπως το λιμάνι του Πειραιά είναι ελληνικό. Οπότε ο στόχος των 10.000 που έβαλε ο Ντράγκη πιάνεται άνετα. Αυτό. Υπ' αυτή την έννοια, όταν μου λες για κατασχέσεις από 500 ευρώ για χρέη προ για 500 ευρώ προς το δημόσιο, αν θέλεις δηλαδή, το στόχο το πιάνεις πολύ εύκολα. Αυτοί τώρα το παίζουν αλλιώς. Λένε και καλά ότι θέλουν και σε υψηλό τίμημα. Ξέρουν πολύ καλά ότι σε υψηλό τίμημα δεν πρόκειται να το πιάσουν. Γι' αυτό έχουν βάλει και την εμπορική αξία. Δεν το έχουν βγάλει για να μην βγαίνουν άγονοι πληστηριασμοί. Σιγά που τους ένιαξε. Αν θέλαμε ηλεκτρονικό τρόπο, βγάζανε ένα-δύο άγονους εκεί και σε ένα μήνα το είχαν στείλει αδιάβαστο. Αυτοί θέλουν την εμπορική αξία. Θέλουν να πέσει πάρα πολύ η αξία ακόμα περισσότερο των ακινήτων, να εκπληστηριαστούν μαζικά και να μπορέσουν κάποια συγκεκριμένα funds να ελέγξουν το real estate στην Ελλάδα. Είναι αυτό που έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, και όχι μόνο το real estate, αλλά και την αγροτική γη.
όπως και την επιχειρηματικότητα. Αυτό θα συμβεί, αυτό συμβαίνει, αυτό λαμβάνει χώρα τώρα και να πούμε ξεκάθαρα, θα έλεγα, ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έστρωσε το χαλί με τροπολογίες αυτά τα νομοσχέδια για την εκπαίδευση προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτό το άθλιο, εξοργιστικό και λαοκτόνο project. Είναι μια εκπαίδευση και αυτή, γιατί πρέπει ο κόσμος να μάθει πώς χάνεις σπίτια σε μια Ευρώπη των λαών, των δικαιωμάτων, του πολιτισμού, του διαφωτισμού και της αλληλεγγύης. Πολύ σωστά. Να πούμε επίσης κάτι ακόμα, ότι έχουν βάλει το τυράκι, ότι και καλά τα πρώτα 400 ακίνητα που θα εκπληστηριάσουν θα είναι των στρατηγικών κακοπληρωτών. Είναι, άκουσα να δείτε τώρα, για να γελάσουμε. Λοιπόν, είχε μαλλιάσει η γλώσσα τους όλο τον προηγούμενο καιρό, θα το θυμάστε, 4 χρόνια τώρα, έτσι, να μιλάνε για αυτούς τους περιβόητους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Οι στρατηγικοί κακοπληρωτές και προστατεύετε τους στρατηγικούς κακοπληρωτές και που ξέρετε, έχετε κάνει έρευνα αν κρύβεται στρατηγικός κακοπληρωτής. Και τώρα βγαίνει ξαφνικά ότι αυτοί οι στρατηγικοί κακοπληρωτές είναι 400, ξέρω εγώ, και μέχρι το τέλος του έτους, μέσα σε 4 μήνες δηλαδή, θα βγουν 5.000 σπίτια. Ναι. Λοιπόν, ήταν αυτή η στρατηγική. Τελικά όλο αυτό και 10.000 την επόμενη χρονιά και άλλες 10.000 την μεθεπόμενη. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι με αυτό το πράγμα καταραίει, ας πούμε, όλη αυτή η προπαγάνδα ότι προστατεύουμε τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, δηλαδή ποιους αυτούς τους 400 κατά αυτούς, έτσι. Κανείς δεν τσίψε. Λοιπόν, το ξέρω, απλά πρέπει να το πούμε γι' αυτό, γιατί πλέον ξεβρακώνονται, πώς να το πούμε. Και μνημονιακοί και παραιτηθήτες και φιλελέδες δεν τσίπησαν σε αυτό, ναι, δηλαδή καταλάβαν. Άσχετα αν συμφωνούν με τον πληθυσμό. Καταλαβαίνουν, ξέρουν ότι το κίνημα είναι αντίθετο. Ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε τώρα ότι όμως τα πράγματα σκουραίνουν γενικά, έτσι. Ότι ο κόσμος πρέπει να σταματήσει να επαφίεται σε αυτό που κάναμε πριν 4 χρόνια. Πότε ξεκινάνε θεωρητικά οι ηλεκτρονικοί? Θεωρητικά ξεκινάνε 30 Αυγούστου, την επόμενη Τετάρτη. Αντιλαμβανόμαστε δηλαδή ότι έχει έρθει αυτή η στιγμή και αντιλαμβανόμαστε ότι ο κόσμος θα πρέπει να ανταποκριθεί. Και θα πρέπει να ανταποκριθεί με άμεσο τρόπο και με μαζικό τρόπο. Εδώ να πω το εξής, ότι πολύ βασικό ζήτημα, επειδή το ζήτημα των πληστηριασμών το έχουμε αναλύσει, δεν είναι ότι ξαφνικά βγήκαμε ουγγανοί μια μέρα και είπαμε τι να κάνουμε, κάτσα να σηκώνουμε παγκάκια στο αέρινο δικεία. Το έχουμε ψάξει πάρα πολύ, έχουμε γίνει ειδικοί στο θέμα εκ των πραγμάτων και εκ των αναγκών, έτσι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το, αν θέλουμε να μιλήσουμε για το τι κάνουμε, το νούμερο ένα και το μέγιστο που πρέπει να γίνει είναι η τοπική οργάνωση. Οργάνωση της τοπικής κοινωνίας. Και να το πω ξεκάθαρα για να μην βαφκαλιζόμαστε. Αν οργανωθούν οι τοπικές κοινωνίες, μπορεί και να σωθεί η παρτίδα για τις τοπικές κοινωνίες. Αν δεν οργανωθούν οι τοπικές κοινωνίες, τότε απλούστατα θα χαθεί το τρένο, θα χαθούν πάρα πάρα πολλά σπίτια. Και αυτό είναι βέβαιο. Λοιπόν, τι εννοούμε να οργανωθούν οι τοπικές κοινωνίες? Πρέπει να οργανωθούν σε επίπεδο κινηματικό, σε επίπεδο επικοινωνιακό, σε επίπεδο συσπήρωσης και δικτύωσης, και θα πρέπει όλοι οι επίσημοι φορείς, δημοτικά συμβούλια, σύλλογοι, εξοραϊστικοί, εργατικά κέντρα, σύλλογοι πολιτιστικοί, ακόμα και αθλητικές ομάδες, θα πρέπει να βγάλουν αρχικά έστω ανακοινώσεις, ή αν αρνηθούν να βγάλουν ανακοινώσεις, να μας πούν γιατί αρνήθηκαν να βγάλουν ανακοινώσεις για ένα τόσο καυτό ζήτημα, το οποίο θα αφορά την κάθε τοπική κοινωνία. Την κάθε τοπική κοινωνία. Ήδη σε κάποιους νομούς της χώρας. Όπως όταν στο Ήλιο που λέγαμε για να δεσμευτεί το Δημοτικό Συμβούλιο. Μπράβο. Έτσι, πλέον όμως το πράγμα έχει αλλάξει. Θα πρέπει να κατακρίνουν όλοι τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα δίκτυο, το οποίο αφενός μεν θα βρίσκει ποιοι είναι οι οφειλέτες, θα καταγράψει όλους τους συμβολιογράφους οι οποίοι έχουν μπει σε αυτό το παιχνίδι, και θα γίνουν persone non grate, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι δεν θα χωράνε να κάτσουν αυτοί και οι οικοί τους πουθενά στην τοπική κοινωνία. Δεν θα μπορούν να κάτσουν στο καφενείο, δεν μπορούν να κάτσουν στην καφετέρια, δεν μπορούν να κάτσουν στο σουβλατζίδικο, στο πάρκο με τα παιδιά τους, δεν θα τους χωράει ο τόπος. Δεν θα μπορούν να μπουν στο γραφείο τους. Απλά πράγματα. Οι πληστηριασμοί θα γίνονται 3 φορές τη βδομάδα.
Δηλαδή αλλάζει αυτό το. Ώρες, ανεξαρτήτως. 10 με 2. Δηλαδή είναι πολλές ώρες. Και 10 με 2 σε εργατικό. Σε ώρες. Σε... Ναι. Δηλαδή θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι οι παραδοσιακοί πληστηριασμοί γινόντουσαν 4 ναι. ώρα. Οπότε μπράβο. Και κάποιοι εργαζόμενοι πια κλέβανε κάποια ώρα. Ακριβώς. Ενώ τώρα. Τώρα και θα γίνονται και στα συμβολιογραφικά γραφεία πρακτικά με την ηλεκτρονική πλατφόρμα. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην Αθήνα έχουμε καταγράψει ποιοι είναι οι 30 συμβολιογράφοι που κάνουν όλους τους πληστηριασμούς. Αν η Αθήνα, η οποία έχει τόσα εκατομμύρια κόσμο και πόσους άμεσα ενδιαφερόμενους, έτσι, μπορέσει ουσιαστικά να δημιουργήσει ένα πλέγμα εξοβελισμού. Από προσώπου γης, αν γίνεται, αυτών των συμβολογραφικών γραφείων, των κορακιών, της μαφίας των πληστηριασμών, τότε μπορεί να κερδιθεί το παιχνίδι. Καταρχάς, αν δεν τα καταφέρει. Διακοπή. Εδώ που είμαστε, τουλάχιστον Θοδωρή και εγώ, δεσμευόμαστε σε όλες τις σελίδες. Και οι φίλοι μας σε όλες τις σελίδες τους. Και σε όλες τις σελίδες στις οποίες μπαίνουν. Και σε όλες που είναι. Και εγώ δεν ξέρω πόσες σελίδες. Αυτή τη λίστα πρέπει να τη βγάλουμε και με, και με bold. Right, και με λοιπόν, bold ονόματα. Εγώ την έχω βγάλει στη σελίδα μου. Ωραία. Τους 30 συμβολιογράφους οι οποίοι στην Αττική είναι αυτοί οι οποίοι έχουν συμμετάσχει όλα αυτά τα χρόνια στο μαφιόζικο κύκλωμα των πληστηριασμών και θα πρέπει να κατονομαστούν. Υπάρχουν διευθύνσεις, υπάρχουν ονόματα. Τους περισσότερους τους έχουμε ακτινογραφήσει από όλες τις μπάντες. Κάποιους τους έχουμε μηνύσει, τους έχουμε σύρει στα αστυνομικά τμήματα. Από την Καραμαλή, η οποία είναι το δεξί χέρι του Βασιλάκη, του αρχισυμβολογράφου της Πειραιώς, από τον Βασιλάκη, από την Καημενάκη, από τον Ρούσκα, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των συμβολογράφων και υπόδικο στο παραδικαστικό νούμερο 2. Τον Παπαθέου, ο οποίος είναι ο ταμείας, ο οποίος στο γραφείο του έχει μέσα, μιλάς από γκισέ σαν αυτό, ας πούμε, αλεξίσφαιρο, και έχει κάτι μπράβους από πίσω, ας πούμε, για να του μιλήσεις. Τέτοια πράγματα, δηλαδή. Αυτή είναι. Αυτό είναι το κύκλωμα των συμβολιογράφων. Το κύκλωμα το οποίο ουσιαστικά στιγματίζει και όλο το. Όλο τον κλάδο. Όμως ο κλάδος, συγγνώμη κιόλας, ναι. Αν θέλει να μην στιγματίζεται, γιατί ξέρω και οι συμβολιογράφοι που δεν θέλουν να στιγματίζονται, θα πρέπει να διαχωρίσουν τη θέση τους και να πολεμήσουν αυτούς που το κάνουν. Γιατί αλλιώς, όπως έχεις πει, εσείς δεν είστε σύλλογος, είστε δοσύλλογος. Είστε δοσύλλογος και μαζί με τα ξερά και εγώ και τα χλωρά. Έτσι. Γιατί στον κοινωνικό πόλεμο, όποιος δεν πάρει θέση, τότε. Και επειδή, τόσο καιρό έχουμε πει ότι μας έχει φάει η ηθική. Σαφέστατα δεν θα πέσουμε στο επίπεδό τους, αλλά πλέον στο δικό τους κινησμό θα απαντήσουμε με άλλο κινησμό. Εγώ θα βάλω και φωτογραφίες για να είναι αναγνωρίσιμο. Φωτογραφίες έχουν παίξει. Έχουν παίξει και του. Και θα πρέπει να. Μα ξέρετε, ρε παιδιά, κάτι. Θα πρέπει να κυκλοφορούν wanted. Στις γειτονιές αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό πρέπει να διχοκολληθεί. Να το έξω από τα γραφεία τους πρέπει να είναι με σπρέι. Εδώ είναι συμβολιογράφος. Κοράκι το οποίο διενεργεί πληστηριασμούς. Το οποίο το 2017 είχε κάνει 135 πληστηριασμούς, ας πούμε. Καταλάβατε τι πρέπει να γίνει. Αυτό πρέπει να γίνει, αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα πρέπει να πέσει το βάρος εκεί. Και θα πρέπει επίσης να πέσει το βάρος και στα τοπικά τραπεζικά υποκαταστήματα, κατά την προσωπική μου άποψη, τα οποία θα είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση αυτών των δανείων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν το τοπικό υποκατάστημα, ας πούμε, της Τράπεζας Πειραιώς στην Άμφισσα, λέω τώρα ένα παράδειγμα, ή της, της Alpha Bank στην Κοζάνη, έχει βγάλει, ας πούμε, το χωράφι του Κυρτάδε στον πληστηριασμό, θα πρέπει να γίνεται ένα ντου. Ειρηνικό, έτσι, δεν μιλάμε τώρα για σπασίματα και τέτοια. Ποτέ δεν έχουμε μιλήσει. Ποτέ δεν έχουμε μιλήσει. Έτσι, ποτέ. Ένα ντου στο υποκατάστημα το συγκεκριμένο, να ενημερωθούν οι πελάτες του συγκεκριμένου υποκαταστήματος ποιος είναι ο διευθυντής, ο οποίος αναλαμβάνει τέτοιου είδους αποφάσεις, ποιος είναι ο ρόλος αυτού του υποκαταστήματος, έτσι. Τι κάνει, ποια κίνητα βγάζει τον πληστηριασμό και το καθεξής. Οι πελάτες. Ποια είναι η αίσθησή σου για την ανταπόκριση των τοπικών κοινωνιών? Γιατί εμένα η αίσθησή μου είναι ότι άλλη είναι η τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου, άλλη των Χανίων. Δηλαδή στο Ρεθύμνο βλέπω πραγματικά μια άλλη κατάσταση με συνεχείς αποτροπές πληστηριασμών. Έχει παίξει και βίντεο και στα Χανιά
είναι τα ζαμπταργά. Στο Ρέθυμνο είχε πολύ πλάκα. Καλά, όχι, αυτό δεν μπορώ να το πω, εντάξει. Αλλά είναι άγρια η κατάσταση, γιατί και οι άνθρωποι είναι. Βίντεο. Λοιπόν, το βίντεο ήταν αποτροπή έξωσης, η οποία είχε ακολουθήσει τον πληστηριασμό ουσιαστικά. Είχε εκπληστηριαστεί το ακίνητο. Και είχαν πάει εκεί πέρα να τον βγάλουν έξω τον άνθρωπο από το μαγαζί. Από το μαγαζί. Τον ενοικιαστή. Τον ουσιαστή. Πρώην ιδιοκτήτη, ας πούμε. Α, τον πρώην ιδιοκτήτη. Mm-hmm. Λοιπόν. Τον οποίο ξέρανε όλοι και τον αγαπάγανε όλοι. Ναι, φυσικά. Γιατί εκεί πέρα υπάρχουν τοπικές κοινωνίες. Υπάρχει ακόμα. Υπάρχει το δέσιμο ακριβώς. Υπάρχει, γνωρίζει ο ένας τον άλλον. Ρε παιδιά, εδώ τι να λέμε. Εδώ ο άλλος ξέρει ότι πάει στην πολυκατοικία, μπαίνει ο δεϊτζής να του κόψει το ρεύμα του συμπολίτη του. Του γειτονά του, τέλος πάντων, και όχι μόνο δεν τον ειδοποιεί, αλλά του ανοίγει και του λέει μπες και κόφτο. Συμβαίνουν και τέτοια, έτσι. Και συμβαίνουν δυστυχώς συχνά. Ευτυχώς σε κάποιες άλλες τοπικές κοινωνίες, ας πούμε, είναι ακόμα ο κόσμος πιο δεμένο. Το θέμα είναι ότι όμως, επειδή βράζουμε στο ίδιο καζάνι, ή όλοι μαζί θα σωθούμε, ή όλοι μαζί θα πάμε στον Κεάδα. Γιατί όπως αντιλαμβανόμαστε, ακόμα και δάνειο να μην έχουμε πάρει, ακόμα και κάρτες να μην έχουμε πάρει. Είμαστε δυνητικά. Είμαστε, ρε παιδιά, εδώ δυνητικοί. Σου έχουν φορολογήσει τον αέρα που αναπνέεις. Και άμα δεν μπορείς, βλέπουμε ότι, ας πούμε, υπάρχει θέμα, υπάρχει πρόβλημα. Θα βγαίνουν, θα πληστηριάζονται για 500 ευρώ και πάνω σίγουρα. Γιατί υπάρχει αυτή η άτυπη εντολή πιτσιλή για κάτω από 500 ευρώ. Τα πληστηριάζονται. Δηλαδή πλέον οι περισσότεροι χρωστάνε πάνω από 500 ευρώ στην εφορία. 500 ευρώ, ναι. Στις 10, ρε παιδιά, ξέρετε ότι οι περισσότεροι συμπολίτες μας έχουν χρέη πάνω από 2.500 στη ΔΕΗ. Το γνωρίζετε αυτό? Ναι, μιλάμε δηλαδή για τέτοια κατάσταση. Το γνωρίζω. Μα όταν η ΔΕΗ, συγγνώμη δηλαδή, αλλά μέσα σε μια δεκαετία έχει σχεδόν διπλασιάσει τα τέλη της. Έτσι, ναι. Σωστά. Και να πούμε λιγάκι και τι γινόταν πριν, έτσι, γιατί μετράει και αυτό. Δηλαδή, όταν ξαφνικά, ας πούμε, κάποιος δεν χρωστούσε ποτέ στη ΔΕΗ, δεν είχε συσσωρευμένα χρέη και ξαφνικά έχει μέσα στην κρίση, σημαίνει τελικά ότι μάλλον η κρίση φταίει, έτσι. Όταν τα τραπεζικά δάνεια, τα κόκκινα, τα μη εξυπηρετούμενα δηλαδή, ακόμα και τα πιο κατάπτυστα, ας το πούμε έτσι, μπορεί να είναι καταναλωτικά, διακουποδάνεια και το καθεξής, που για κάποιους λέει, α, πήγε και πήρε διακουποδάνιο. Πριν το 2009 ήταν γύρω στα 6 δις. Τίποτα. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει τα κόκκινα δάνεια στα 106 δις. 106 δις, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ένα τεράστιο ποσό, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί, το οποίο οι τράπεζες θα πουλήσουν τα funds κοψοχρονιά για ελάχιστα χρήματα, για κάτω του 10% της ονομαστικής του αξίας, και τα funds αυτά, τα οποία έχουν το know-how και τους μηχανισμούς από real estate μέχρι πρακτικούς, θα διεκδικούν όλο το ποσό από τον δανειολήπτη. Λοιπόν, κοιτάξτε, να τα βάλουμε λιγάκι τώρα, πιστεύω, σε ένα κάδρο όλα. Καταρχάς, μπαίνουμε πλέον, ουσιαστικά τα ψέματα τελειώσανε, οι γυναίκες και τα παιδιά πρέπει να πάνε πίσω και μπροστά πρέπει να πάνε οι άντρες και αποφασισμένοι. Εντάξει, εμείς ευτυχώς έχουμε και πολλές γυναίκες αποφασισμένες. Συνηγορώ. Συνηγορώ, γιατί έχει. Το έχω δει και εγώ όσες φορές έτσι το ίδιο. Το είπα. Ναι. Όπως το λέγαμε τότε. Τρόπον τεινά που λέμε. Δηλαδή πλέον τα πράγματα όχι απλά έχουν σκουρίνει και σοβαρέψει, αλλά πλέον μιλάμε κανονικά για κηρυγμένο πόλεμο. Σωστά, είναι ένας κοινωνικός πόλεμος. Ήταν ακήρυχτος. Αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο. Εγώ δεν βλέπω μπροστά μου μόνο την Τράπεζα Πειραιώς ή το ΦΑΝΤ. Βλέπω το δικαστικό επιμελητή. Βλέπω το συμβολιογράφο. Βλέπω τον αστυνομικό ο οποίος θα συνοδεύει τον συμβολιογράφο ή τον δικαστικό επιμελητή πλέον. Βλέπω τους αστυνομικούς που θα έρθουν να συνδράμουν αυτούς που θα πάνε να κάνουν έξωση. Δηλαδή είναι πλέον, αρχίζουμε και μπαίνουμε σε ένα άλλο, σε μια άλλη κατάσταση που πραγματικά όποιος δεν είναι μαζί μας είναι εναντίον μας. Σωστά. Και να πούμε ότι πίστευε υπάρχει αυτός ο περίφημος εκτιμητής. Έτσι, ο οποίος δεν πρέπει να εκτιμήσει σε καμία περίπτωση την περιουσία των συμπολιτών μας. Δηλαδή υπάρχουν διάφορα στάδια τα οποία θα πρέπει να αποτρέψουν ουσιαστικά οι συμπολίτες μας, και εμείς θα είμαστε στην πρώτη γραμμή σε αυτό το πράγμα. Αλλά να το πούμε ξεκάθαρα, ότι αν και ο ίδιος ο κόσμος δεν τρέξει να σώσει την περιουσία του, δεν μπορεί να υπάρχει κανένας Batman, κανένας, όλα αυτά που μας λένε Ρομπέν το Δασόν εκεί, Δον Κιχώτης, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, Σούπερμαν. Δεν υπάρχουν Σούπερμαν. Υπάρχει ο κόσμος,
ο οποίος το πιστεύει. Κάποιος μπορεί να το πιστεύει λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο. Ναι, θέλει να σώσει και το διπλανό του. Κάποιος μπορεί να θέλει να σώσει μόνο τον εαυτό του και την οικογένειά του. Παρ' όλα αυτά, ας κινητοποιηθεί. Ας το κάνει για ποιο λόγο θέλει, φτάνει να το κάνει. Ακριβώς. Φτάνει να κινητοποιηθεί, φτάνει να συμμετέχει. Και να κινητοποιηθεί ο ίδιος και όχι να αναθέσει πάλι. Σωστά. Πλέον, απλά η ανάθεση δεν φτάνει. Δεν επαρκεί. Δεν επαρκεί μια κρίσιμη μάζα ανθρώπων οι οποίοι πηγαίνουν στο Ειρηνοδικείο. Και επίσης δεν επαρκεί σε καμία περίπτωση, δεν επαρκούν και πολιτικές οργανώσεις, ας πούμε, οι οποίες θέλουν να βάλουν απλά μια φαρδιά πλατιά υπογραφή, οι οποίες ουσιαστικά θέλουν να μας συντονίσουν, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Το ζήτημα είναι να αντιληφθούν τοπικές δυνάμεις από τις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες θα ριχτούν στη μάχη και μπροστά ακριβώς, και τελεία. Ακριβώς. Με σάρκα και οστά. Αυτό γίνεται με σάρκα και οστά. Ακριβώς. Δεν γίνεται ούτε με φωτογραφίες, δεν γίνεται ούτε με ακριβώς. Ούτε με χαρτιά, ούτε με υπογραφές, ούτε τίποτα. Και ένα μήνυμα, γιατί εγώ εδώ πρέπει να μιλάω επώνυμα. Και με λένε Περικλή Δανόπουλο. Και μιλάω επώνυμα. Ένα μήνυμα. Και στους υπερπατριώτες που τόσο καιρό μας τα έχουν ζαλίσει να έρθουν και να δείξουν πόσο πατριώτες είναι όταν θα συνδράουν και θα δείξουν πόσο αλληλέγγυοι είναι στον συμπατριώτη τους. Καιρός είναι αμέπως αμέργων, γιατί μας έχουν ζαλίσει. Και σε όλους αυτούς τους αλληλέγγυους, στον οποιοδήποτε άλλον παρά στον Έλληνο που χάνει το σπίτι του, την περιουσία του και τη ζωή του. Είναι εδώ, θα ξεχωρίσω πραγματικά η ήρα από το στάχι και επαναλαμβάνω. Όποιος δεν είναι μαζί μας, είναι εναντίον μας. Τα ψέματα τελειώνουν. Τελειώνουν οριστικά. Η εποχή της αθωότητας τελείωσε. Από 30 Αυγούστου πλήρω και Λεωνίδας, τελείωσε. Σωστά. Συνεπώς πρέπει να σκουμποθούμε. Πρέπει να δούμε τι. Σωρί που τα λέω λίγα και έτσι χοντρά. Όχι, έτσι. Αλλά μια χαρά, έτσι είναι. Έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι είναι, έτσι είναι. Συμφωνώ απολύτως με αυτά που λες και έτσι όπως το τοποθετείσαι. Να πούμε ότι όντως τα ψέματα τελειώσανε. Ότι αυτό που θα συμβεί στην ελληνική κοινωνία. Εγώ θεωρώ ότι δεν το έχει ξαναζήσει. Είναι σπιράλ θανάτου. Μιλάμε τώρα για απόλυτη εκποίηση της λέγης περιουσίας. Δηλαδή πράγματα που δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ. Ποτέ. Δηλαδή, ίσως επί γερμανικής κατοχής, ας πούμε, να δημεύονταν κατά αυτόν τον τρόπο οι περιουσίες από τις κατοχικές κυβερνήσεις, ας πούμε, και τους φρούραρχους. Αλλά οι περισσότεροι ζώντες σήμερα δεν έχουμε ξαναζήσει τέτοιες. Ούτε ίσως έχουμε φανταστεί. Θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και είναι και ας το πούμε έτσι, ένα ιστορικό καθήκον να πάρουμε θέση. Γιατί, να σου πω κάτι, όπως και να καταλήξουν τελικά τα πράγματα, γιατί δεν ξέρουμε αν θα νικήσουμε ή αν θα χάσουμε. Στο συγκεκριμένο και σε όλα τα μέτωπα, έτσι. Όπως και να το κάνεις, πάμε κόντρα στον άνεμο αυτή τη στιγμή. Ο κόσμος είναι δυστυχώς απογοητευμένος. Δεν βγαίνει με μαζικότητα στους δρόμους για τα αυτονόητα. Υπάρχει αυτό το πράγμα. Όμως κάποιοι άνθρωποι θα πρέπει ακόμα και μειοψηφικά να κρατάνε τη φλόγα αναμένη. Θα πρέπει να κάνουν πράγματα τα οποία ουσιαστικά μπορούν να αποτελέσουν αναχώματα σε όλη αυτή την καταστροφή την οποία βιώνουμε. Να μην συνεθίσουμε τη φάτσα του τέρατος. Και επειδή ζούμε στην εποχή των τεράτων, δεν είναι τυχαίο, και τώρα κάνω έναν κύκλο, ας πούμε, δεν είναι τυχαίο το τελευταίο που ακούσαμε, που εντάξει, εμένα πραγματικά μου έπεσε στο σαγόνι, δεν ήξερα αν θα γελάσω ή αν θα μου παίζουν τα μαλλιά. Ο ΙΕ που είπε, απεφάνθη, ότι η Βόρεια Κορέα δίνει στη Συρία του Άσαντ χημικά όπλα και, ναι, 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 και πυράβλους. Εντάξει, δηλαδή αυτό. Και παγωτά. Αυτό είναι για να γελάει. Τα παγωτά που τα πας. Ρε παιδιά, αυτό είναι για να γελάει πραγματικά. Και δεν τρέπονται να το πούν. Δεν τρέπονται να το αναδημοσιεύσει το Reuters. Που εντάξει τώρα, δηλαδή, βρείτε κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Εντάξει, πείτε κάτι άλλο. Μην πείτε ότι έχει ο ίδιος χημικά όπλα κάπου. Πείτε ένα καλύτερο ψέμα. Αυτό σημαίνει ότι πλέον ζούμε όντως ζούμε στην εποχή των τεράτων. Ενώ την ίδια ώρα ο Μάτης, ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, είπε ξεκάθαρα ότι στη συνάντηση που είχε με τον Ποροσέγκο ότι θα δώσουμε, και μάλιστα αυτό έχει και μια σημειολογία, είπε «We will provide deadly weapons». Deadly weapons. Δηλαδή, δεν είπε, ρε παιδί μου, δηλαδή ότι θα παρέχουμε στην Ουκρανία θανατηφόρα όπλα. Ναι. Δεν είπε, ρε παιδί μου, ότι ξέρω εγώ, θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια κοινή αμυντική γραμμή, ας πούμε. Να... Λεωνίδα μου, δεν κρύβονται πια. Εντάξει, είναι και το γεγονός ότι ο Τραμπ έχει βάλει όλα αυτά τα στελέχη, ας πούμε, τα οποία είναι κάποιοι ολιγάρχες, ζάμπλουτοι, χολιγουντιανοί, wannabe,
εκπομπή Superstars. Εντάξει, είναι κάτι. Είναι ο άλλος, ο υπουργός εξωτερικών, ο Τίλερσον, ας πούμε, ήταν ο CEO της Exxon Mobil. Τέτοια άτομα. Τα οποία είναι, ρε παιδί μου. Ξέρω, θέλω να πω ότι η διεθνής κοινότητα δεν κρατιέται και δεν πλέον. Ναι. Δεν έχει ούτε καν. Δεν τα προσχήματα. Δεν ξέρω, αν την άκουσα την εκπομπή, άκουσες που είπα για την Υπουργό Υγείας της Λιθουανίας. Ναι, ναι, το άκουσα. Αυθανασία. Εν πάση περιπτώσει, επειδή είχα γράψει κάτι συγκεκριμένο για την περίπτωση, δεν θα το πω όλο, θα πω το εξής, ότι κάποιοι μπορεί να θέλουν να συνεχίσουν όλες αυτές τις συζητήσεις και τις μονταζιέρες για το τι είναι χειρότερο, ο κομμουνισμός. Καλά, μπορεί. Κάποιοι μπορεί να συνεχίσουν τις διαδικτυακές ιερεμιάδες, πώς θα είμαστε εδώ και τι κρίμα και αυτό κτλ. Και κάποιοι θα πρέπει, αν θέλουν, να κλιμακώσουν τον αγώνα κατά των πληστηριασμών, ναι, και των κατασχέσεων, έτσι, όταν αυτό, όσο αυτό είναι εφικτό, και με την προσπάθεια να εμπλουτιστεί το κίνημα με περισσότερο κόσμο και για μετά. Γιατί εγώ δεν μένω μόνο στο κίνημα των πληστηριασμών. Ισχύει. Γιατί, όπως λέει ο Λουντέμης, φτηνά τη λευτεριά δεν την πουλούν πουθενά. Ούτε και τη χαρίζουν. Όσοι την πήραν χαρισμένη, τη χαράμισαν. Πολύ σωστά. Πολύ καλό. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι το κίνημα των πληστηριασμών είναι ο προπομπός του μεγάλου κινήματος, το οποίο πρέπει να βγει, το οποίο το θεωρώ ότι είναι στα σπάργανα. Εγώ θεωρώ ότι αν αποτύχει το κίνημα των πληστηριασμών να εμπλουτιστεί με περισσότερο κόσμο και οι τοπικές κοινωνίες να βρουν μια έμπνευση, ένα όραμα πάνω σε αυτό, ώστε και να γίνει ουσιαστικά το μεγάλο ποτάμι που όλοι θέλουμε, ελπίζουμε. Πώς θα μπορέσουμε να πάμε παρακάτω αυτό. Σωστά. Και να πούμε το εξής, ότι το ζήτημα των πληστηριασμών, και νομίζω ότι θα κλείσω και με αυτό, έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό προπύργιο του εχθρού. Για ποιο λόγο? Έχουν πέσει όλοι με τα μούτρα στο ζήτημα των πληστηριασμών. Λυτοί και δεμένοι. Από τη Λαγκάρντ και το Σόιμπλε μέχρι, ας πούμε, τον Οίκο Φίτς και θέλω να πω, όλες οι αγορές έχουν πέσει πάνω στο ζήτημα των πληστηριασμών στην Ελλάδα. Αν καταφέρουμε να αναχαιτήσουμε τώρα και μέσα σε αυτή την χρονιά, η οποία θα είναι πάρα πολύ κρίσιμη μέχρι το τέλος του 2017, εγώ είμαι βέβαιος γι' αυτό. Αν καταφέρουμε να αναχαιτήσουμε αυτή τη λέλαπα και να μπορέσουμε. Έστω και να την περιορίσουμε, θα είναι μεγάλη νίκη. Να την αναχαιτήσουμε με οποιοδήποτε τρόπο. Και να ρίξουμε μια γερή γροθιά στο στομάχι αυτού του τέρατος, τότε θα είναι μια τεράστια νίκη με απρόβλεπτες συνέπειες και για την κυβέρνηση αυτή των ψοφοδεών, έτσι, αλλά και γενικότερα για αυτό το σύστημα το οποίο έχει αναπτυχθεί στη χώρα μας, το οποίο συντηρεί και προάγει την αποικιοκρατία την οποία βιώνουμε και θα βιώσουμε με ακόμα χειρότερο τρόπο. Λοιπόν, ο χρόνος φαίνεται ότι τελείωσε. Έχει περάσει. Καταρχάς να παραλάβω και πάλι ότι για όσους δεν το έχουν δει, να δουν μια ταινία της Στίνα Αρμπιφύλακτα, η οποία θα αντικαταλάβουν, θα εξηγήσει τα πάντα, ακόμα και για ό,τι συμβαίνει σήμερα και στη χώρα μας, και λέγεται Το Μεγάλο Σορτάρισμα, The Big Short. Mm-hmm. Να πούμε ότι ήταν μαζί μας ο Λεωνίδας Παπαδόπουλος, και τον ευχαριστώ. Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση. Το δεν πληρώνω ενιαίο μέτωπο, και τον ευχαριστούμε και τον αγαπάμε. Και φυσικά τα χέρια σας πατάμε. Και εννοείται ότι θα είμαστε πάλι μαζί στους αγώνες, πιο δύσκολα λόγω ωραρίου, αλλά θα βρούμε τους τρόπους. Φυσικά. Και είναι απαραίτητο να συνδράμε όλοι αυτόν τον αγώνα. Γιατί είναι ο αγώνας για τη ζωή μας. Χαιρετίσματα λοιπόν και στον Ηλία και στη Μαρία. Να είστε καλά. Και τους αγαπάμε όλους. Τους αγαπάμε όλους. Μία εκπομπή στη σπηλιά του Πλάτωνα έφτασε στο τέλος της. Από τον Λεωνίδη Παπαδόπουλο, τον Θοδωρή Μεχλιζόγλου και από τον Περικλή Βανόπουλο. Σας χαιρετούμε. Γεια σας.